Καλημέρα! 5η 9 Απριλίου 2020, το πρωινό μα vlog, η ίδια η φίλη ε, που έστειλε την επιστολή βάλε τίτλο Προβληματικέ ερωτικέ σχέσει. Διαβάζω. Αγαπητή Θέκλα, είμαι 48 ετών, πολύ εμφανίσιμη γυναίκα, σεξι, εντυπωσιακή, με ωραίο σώμα και μορφωμένη. Είμαι ανήπαντρη και χωρί παιδιά. Οι σχέσει μου με το ανδρικό φίλο ήταν πάντα προβληματικέ. Συνήθω. Με ήθελαν πολύ εξ αρχής, όμως πολύ γρήγορα κολλούσα επάνω τους, τους κυνηγούσα, τους ζήλευα και Αυτοί έφευγαν φυσικά, δεν ήθελαν, έβρισκαν καινούρια σχέση ή την είχαν ήδη από πριν. Περισσότερο δηλαδή σχετιζόμουν με μη διαθέσιμους άνδρες, αν είπαν τους ή όχι. Που βρίσκονταν λόγω επαγγέλματος ανάμεσα σε πολλές γυναίκες. Είχα ερωτική έλξη μόνο με τέτοιου είδους άνδρες με τους υπόλοιπους και διαθέσιμους δεν αισθανόμουν έλξη ποτέ, ούτε και τώρα. Πάντα με θυμάμαι να κυνηγάω, να ζηλεύω, να πονάω, να παρακολουθώ, να μένω μόνη και να βλέπω με πόνο την όποια άλλη ζωή είχα. Όχι ότι ήταν και τρισευτυχισμένη σε αυτή. Πριν τρία χρόνια γνώρισα μέσω facebook έναν μικρότερο κατά 16 χρόνια που δούλευε μπάρμαν σε ένα κλαπ της πόλης που μένω. Πολύ εμφανίσιμο, πανέμορφο και γεροδευμένο. Και γεροδευμένος. Μου ζήτησε σχεδόν άμεσα να πω σπίτι του, αλλά αρνήθηκα γιατί δεν μου άρεσε ο τρόπο του. Συγκεκριμένα δεν το απάντησα καν στο μήνυμα και το διέγραψα. Δύο μήνες μετά όμως το έστειλα μήνυμα εγώ. Δηλαδή το, αρχικό σου ένστιχτο, η αρχική σου διέστηση. Αρχικά τον κάτι σου λέει όχι, τον διαγράφεις και μετά του στέλνεις εσύ. Έδειξε ότι τον είχε ενοχλήσει που δεν απάντησα, αλλά αρχίσαμε να μιλάμε μόνο για κάποιο διάστημα. Ήταν πιο ευγενικό πλέον και κομψό. Δεν μου ξαναπρότεινε τίποτα, μέχρι που ένα βράδυ του είπα εγώ να έρθει σπίτι μου μετά τη δουλειά του. Έτσι κάναμε σεξ, το οποίο ήταν καταπληκτικό και για του δύο μα. Την επόμενη μέρα μου έστειλε μήνυμα κατευθείαν αυτό, μου είπε ανοιχτά πόσο του άρεσε και ότι θα ξαναβρεθούμε. Αρχίσαμε λοιπόν καθημερινή επαφή κλπ. Εγώ ερωτεύτηκα αμέσω και ήθελα σαν τρελή να ξανάρθει. Και τη δεύτερη λοιπόν φορά που βρεθήκαμε ήταν πάλι πολύ ωραίο το σεξ και αυτό κοιμήθηκε σπίτι μου. Από εκεί και πέρα όμω, εγώ άρχισα να τον βομβαρδίζω με μηνύματα και να του ζητάω να έρθει κλπ. Αυτό ήταν πολύ καλό και γλυκό στι απαντήσει του και μου εξηγούσε πω μόλι βρει χρόνο θα έρθει. Εγώ όμω τον πίεζα ξανά και ξανά και εν τέλει άρχισε να αποφεύγει και να βρίσκει δικαιολογίε. Αυτό κράτησε περίπου έξι μήνε. Στο τέλο τον έβριζα πολύ άσχημα. Αυτό ήταν, αυτός ήταν ήρεμος και πάντα ευγενικό. Εν τέλει, επειδή δεν αντεχάλλω, του ζήτησα να με μπλοκάρει από το facebook για να κοπούν τα μηνύματα. Το έκανε και εγώ κόντεψα να τρελαθώ. Όταν πια δεν είχα άλλο τρόπο επικοινωνία μαζί του, άρχισα να πηγαίνω που και που στο μαγαζί που δούλευε μόνη, μήπω και γίνει ξανά κάτι. Ήταν αρνητικό και την πρώτη φορά που με είδε κιόλα μου είπε ότι είχε ότι κάνει ήδη σεξ με άλλοι. Μαλώσαμε πολύ τότε και τι επόμενε φορέ εγώ δεν σκάλιζα άλλο το θε... αυτό το θέμα από φόβο για φασαρία πάλι και για να μην πιεστεί. Μα πόσο άλλο να πιεστεί. Νομίζω πιέστηκε και αρκετά. Σκεφτόμουν ότι ήταν ένα σωματικό μόνο σεξ και όχι σχέση συναισθηματική αφού όπω μου έλεγε δεν μπορεί να έχει σχέση. Αυτό το πήγαινε έλα, κράτησε περίπου 7 μήνε. Δεν ξαναβρεθήκαμε ποτέ εκείνο το διάστημα και ούτε με ξεμπλόκαρε ποτέ. Τον έβλεπα μόνο εκεί στη δουλειά του. Λοιπόν, πήγαινε στη δουλειά του εσύ, μεταφορικά τον παρακαλούσε, αυτό δεν σου καθόταν και εσύ έτρεφε ελπίδε. Ένα βράδυ θύμωσα πολύ με τη στάση του όταν με ξανά είδε να μπαίνω, ήταν ψυχρό και απόμακρο. Τον έβρισα ότι δεν είναι καν επαγγελματία να πει μια καλησπέρα. Ένα χρόνο δεν τον ενόχλησα, ποτέ ξανά. Ούτε τον είδα τυχαίο οπουδήποτε αλλού. Όμως πάντα τον σκεφτόμουν και έριχνε ευθύνη και σε μένα για την πίεση που άσκησα κλπ. Ξαναπήγα λοιπόν να τον βρω ένα χρόνο μετά. Ατού ο Γαβρίλης που λέμε στην Κύπρο. Ατού Γαβρίλης σημαίνει επιμένει εκεί. Όμορφα και ήρεμα με αντιμετώπισε. Στο τέλος πριν φύγω το ρώτησα αν θέλει να έρθει από το σπίτι μου. Το άφησε φλού όμως δεν φάνηκε ποτέ για τους επόμενους έξι μήνες. Έτσι πήγα και τον βρήκα στο γήπεδο γιατί έπαιζε ποδόσφαιρο σε μια ομάδα. Έδειξε ότι χάρηκε πολύ. Μου είπε αμέσω ότι έβαλε χρήματα για να πάρει ποσοστό στο μαγαζί που δούλευε και ήταν αγχωμένο πολύ. Πήγα κάποιο βράδυ και το βρήκα ξανά και ήταν πολύ ανοιχτό απέναντί μου. Μου έλεγε τα επαγγελματικά του, τα σχέδιά του, ότι είχε άγχο γιατί χρωστάει κλπ. Με εμπιστευόταν πολύ. Του ζήτησα πάλι να έρθει σπίτι να βρεθούμε, όμω πάλι δεν φάνηκε. Ταυτόχρονα είχαμε αρχίσει να μιλάμε στο Instagram. Του έστελνα εγώ μόνο κάθε μέρα. Μα απαντούσε αμέσω, όμω ποτέ για να βρεθούμε ερωτικά κλπ. Αυτό κράτησε περίπου δύο μήνε. Έλεγε πω ασχολείται μόνο με τα το επαγγελματικά του, με τα επαγγελματικά του είναι μόνο και το σεξ δεν το γεμίζει, χρειάζεται μόνο ερεμία κλπ. Ότι είμαστε έτσι καλύτερα, έλεγε, να μην τα ξαναμπλέξουμε για να μην ξαναχαλάσουν οι σχέσει μα. Το πήρα πολύ στραβά και άρχισα να τον βρίζω και να τον καταργέμαι άσχημα. Έχει κόσμο το 2020 που καταργέται. Έχει. Μετά από μια σύμπτωση, στι 15 μέρε με μπλόκαρε. Μου είπε δεν αντέχω άλλο τα σχήμα και λοιπά. Μετά από μια σύμπτωση έμαθα ότι βρισκόταν με μια 19χρονη φοιτήτρια στο σπίτι της. Της έστειλα μήνυμα από ψεύτικο προφίλ και το ομολόγησε μόνη της. Το πήρε σε άλλο επίπεδο, μετά έγινε και στόλκερ, όχι τώρα, από την αρχή έγινε στόλκερ. Στόλκερ είναι αυτός που ακολουθεί κάποιον αιμονικά. Τη της είπα ψέματα ότι κάτι έχω μαζί του και ότι πάει με πολλέ, και αυτή πειράχτηκε πολύ από αυτόν και το άφησε. Και τον άφησε. Και αυτή πειράχτηκε πολύ από αυτό και τον άφησε. Διασταύρωσα όντω μετά ότι διέκοψε. Μπράβο, συγχαρητήρια. Βέβαια, τη γλίτωσε και την κουπέλα, γιατί αυτό μου φαίνεται ότι και συμφιροντολόγο ήταν και μαζί σου ήθελε επαφέ για να χρησιμοποιήσει την τεχνογνωσία σου αυτό που έχει σπουδάσει για να βοηθήσει, κατά τη γνώμη μου. Φυσικά του το είπε, όμω και αυτό κατάλαβε ότι ήμουν εγώ πίσω από αυτό. Για κάποιο διάστημα τον έβριζε όσο μπορούσα από ψεύτικα προφίλ. Εμμονή, κόλλημα, ασθένεια. Ποια ασθένεια, διαταραγμένε τι συμπεριφορέ. Αυτό τα μπλόκαρε και εγώ ξανά. Ήμουν σε άθλια ψυχική κατάσταση. 24 ώρε ασχολιόμουν μόνο με αυτό το θέμα. Ήμουν άρρωστη. Ισού. Τέλειο Αυγούστου, αυτό πήγε διακοπέ στη Μήκονο. Εκεί έκανε 6 με μια 23χρονη φίλη-φίλη. Το έμαθα λίγο αργότερα. Βρήκα αυτή την κοπέλα στο Instagram και αρχίσα από ψεύτικο πάλι προφίλ να τη λέω διάφορα γι' αυτόν, αλλά και να βρίζω για την ίδια. Ξεφτύλα, κατρακύλα. Αυτό κράτησε κάποιε μέρε, όπω που μου έστειλε μήνυμα αυτό έξαλλο. Με έβριζε πολύ άσχημα πλέον ότι είχε ένα γεια μόνο με κοπέλε και εγώ τον εκθέτω που επεμβαίνω στη ζωή του με τα μηνύματά μου ότι είναι μόνο χωρί σχέση, ότι όλε αυτέ είναι μπίπ και λοιπά. Και εγώ άρρωστη ψυχικά να πω σε γιατρό. Σπουδαίο σεβασμό είχε και αυτό για τι κοπέλε με τι οποίε είχε την αραβέρι. Σε αυτό το μήνυμα, εγώ απάντησα την επόμενη μέρα πάρα πολύ ήρεμα και ευγενικά. Α, πώ τα το κατάφερε. Του είπα ότι τα αισθήματα μου με οδήγησαν σε αυτέ τι συμπεριφορέ, ότι τον ήθελα τρία χρόνια, ότι ζήλεψα κλπ. Αυτό πολύ πιο ήρεμο μου είπε να μην ξανασχοληθώ με τη ζωή του, ότι δεν θα ξαναβρεθούμε ποτέ και ότι ξεφτυλίζομαι με μορφωμένη γυναίκα και λοιπά γι' αυτό. Μου ευχήθηκε υγεία και τα καλύτερα. Το ίδιο και εγώ. Έτσι έκλεισε αυτή η ιστορία πριν δύο εβδομάδε. Συγγνώμη για το μεγάλο email, Είμαι πιο ήρεμη αυτέ τι μέρε. Έχω πάει σε ψυχολόγο στο παρελθόν. Θα ξαναπήγαινα άνετα με την πρώτη ευκαιρία αν είχα χρήματα. Θα χαρώ να ακούσω το vlog σου. Και έχουμε και update. Μαντέψτε τι είδου update είναι αυτό. Μαντέψτε. Quiz. Σε ευχαριστώ εκ των προτέρων που θα το κάνεις vlog. Να συμπληρώσω ότι από τότε που σου έγραψα το mail, έχω αρχίσει και πάλι να έχω επαφή με μηνύματα με το παλικάρι αυτό, κατόπιν δικής μου προσπάθεια, ή με πιανού άλλου, χωρί όμω να έχουμε βρεθεί ερωτικά. Μου εξήγησε πω δεν θέλει να ξαναγυρίσει σε κάτι παλιό, αφού δεν υπάρχει και μέλλον μεταξύ μα, και πω βρισκόταν σε μια πολύ δύσκολη οικονομική φάση και ήταν πολύ χάλια ψυχολογικά. Έτσι και αρχίσαμε να ξαναμιλάμε. Εμέσω μου ζήτησε να ψάξω κάποιον η τράπεζα για να πάρει δάνειο. Γιατί <laughs> είπα, ότι θέλει την τεχνογνωσία σου. Και εγώ σκέφτηκα ότι θέλει να του δανείσω εγώ. Αλλά δεν του το πρότεινα φυσικά. Ευτυχώ. Ευτυχώ που και σε αυτό έβαλε φρένο. Μετά ήρθε και η καραντίνα, όπου και έκλεισε η δουλειά του, οπότε βρέθηκε εντελώ μετέωρο οικονομικά. Μου λέει τα μηνύματα, πόσο δύσκολα είναι κλπ. Για να συναντηθούμε κουβέντα. Έγινε καραντίνα, κόρη, πώ θα συναντηθείτε. Αν και νομίζω ότι έχει κάποια ελεύθερη σεξουαλική σχέση με κάποια κοπελίτσα, σίγουρα το έχει ψάξει. Σίγουρα ξέρει. Όμω δεν λέω τίποτα πια. Δεν μαλώνω, δεν ρωτάω, δεν στέλνω συνέχεια μηνύματα. Είμαι πολύ πιο ήρεμη και μέσα στο σπίτι μου πια και λόγω καταραντίνα. Διαβάζω συνέχεια ψυχολογία και ακούω βιντεάκια στο YouTube που με βοηθάνε πολύ. Κάνω επαγγελματικά σχέδια για το καλοκαίρι. Νιώθω πιο δυνατή και πιο σίγουρη και κρατάω συναισθηματικέ αποστάσει από αυτό το πρόσωπο πλέον. Πρέπει να κρατήσει πλήρε αποστάσει από αυτό το πρόσωπο πλέον. Δεν γίνεται να μιλά μαζί του και να κρατά συναισθηματικέ αποστάσει τη στιγμή που η, η, η διάδραση με αυτόν τον άνθρωπο σου έχει βγάλει τόσο έντονη παθολογία. Τόσο, τόσο αιμονικό κόλλημα. Πρέπει να κόψει εντελώ. Αυτή είναι η γνώμη Προσπαθώ να εστιαστώ στα εργασιακά μου και στα οικονομικά μου για να είμαι καλά στη ζωή μου από αυτά. Δεν νιώθω εκείνη την τρέλα που ένιωθα κάποτε για αυτόν, αλλά και για άλλου στο παρελθόν. Έχω υπέροχο σπίτι με καταπληκτική θέα και το απολαμβάνω. Απλά κάποια βράδια μου λείπει μια αρσενική παρουσία. Πρόσφατα έκλεισα τα 49. Δεν μου αρέσει να είμαι μόνη πια, να μην μακρηγορώ άλλο. Ευχαριστώ και πάλι. Λοιπόν, φίλε Είσαι όμορφη. Είσαι σεξι, έχεις ωραίο σώμα, είσαι μορφωμένη, είσαι φύση, όμως είσαι αυτοκαταστροφική. Είμαι σίγουρη ότι για να λειτουργείς με τον τρόπο που λειτουργείς έχουν συμβεί πράγματα στο παρελθόν. Δεν πιστεύω ότι στα 45 σου που γνώρισε αυτόν τον τύπο αυτό σου προκάλεσε αυτά που σου συμβαίνουν τώρα. Εννοώ ότι από πριν, πρέπει να έχεις δυσκολία στο να συνδέσει υγιώς με τους ανθρώπους, η οποία είναι πολύ πιθανό να προέκυψε από προβλήματα στην ανατροφή σου και στη, στη σχέση με τη μητέρα σου ή με τον πατέρα σου ή με τους φροντιστές σου ή από πρώιμες ερωτικές σχέσεις στις οποίες έφαγες μεγάλη απο, απόρριψη, ερωτική απόρριψη. Λοιπόν, είσαι μόνη, έχεις τρομερή μοναξιά και έχεις Φαίνεται ότι μέχρι πριν 6 μήνες, που μου έστειλε το πρώτο mail πριν 6-7 μήνες, ότι δεν είχε καθίσει ποτέ ουσιαστικά να τα βρει με τον εαυτό σου. Παρόλο που λες ότι έχεις κάνει ψυχοθεραπεία στο παρελθόν, ξέρεις όταν πάμε να κάνουμε ψυχοθεραπεία, έχουμε πάρα πολλά πράγματα, στην πρώτη φάση παίρνουμε τα πάνω, τις πα, τα πάνω layers, τα πάνω-πάνω, τα, 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 τα πολύ βαριά, και μετά πάμε στα κάτω-κάτω. Το πώ συνδυόμαστε στις ερωτικέ μα σχέσει δεν βγαίνει πρώτο, βγαίνουν άλλα πράγματα πρώτα. Λοιπόν, χρειάζεται οπωσδήποτε ψυχοθεραπεία για να αγαπήσει τον εαυτό σου, να εκτιμήσει τον εαυτό σου και να βρει την αιτία αυτή τη τόσο μεγάλη συναισθηματική ανασφάλεια και δυσκολία uh, uh, establishing, uh, τη δυσκολία που έχεις για να δημιουργήσεις ένα υγιές δεσμό με uh, ερωτικό σύντροφο. Ε, να βρει τι πραγματικά θέλει. Γιατί είσαι σε μια ηλικία στα 49, που είναι καλή ιδέα να ξέρει τι θέλει από εδώ και πέρα. Όχι ότι τελείωσαν τα χρόνια και δεν μπορεί να ζήσει όμορφα από εδώ και πέρα, μια χαρά μπορεί να ζήσει από εδώ και πέρα. Απλώ είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να ξέρει τι ακριβώ θέλει. Τι θε από τη ζωή σου, τι θε από το επάγγελμα σου, θα ξεκολουθήσει να κάνει το επάγγελμα που κάνει. Μ' αρέσει που γράφει τώρα ότι έχει αρχίσει να εστιάζει στα επαγγελματικά σου. Ε, αν στη ζωή σου θέλεις να χτίσεις ένα γερό κοινωνικό δίκτυο με καλούς φίλους, αν θέλεις να εστιαστείς στο να βρεις σύντροφο, τι είδους σύντροφο θες. Θες σύντροφο ζωής, θες σύντροφο ε, μόνο για διασκέδαση ή μόνο για πάθος. Μου θυμίζει μια κοπέλα που γνωρίζω, πολλές κοπέλες που γνωρίζω μου θυμίζει. Θα διαβάσει και το βιβλίο με ανατομία μιας γυναίκας, αυτό που είναι δωρεάν στην ιστοσελίδα μου, θεκλαπεντήριν.com, εκεί που λέει ηλεκτρονικέ ηλεκτρονικές εκδόσεις. Μου θυμίζεις πολλές κομπέλες που ξέρω, που όντω είστε γκομενάρες, όχι απλά ωραίες, που εύκολα τραβάτε την προσοχή των ανδρών, αλλά έχετε μέσα σας ένα μεγάλο κενό, ένα μεγάλο συναισθηματικό κενό, το οποίο συνήθω ξεκινά από τη σχέση με τη μάνα. Και ίσως από μια μάνα που ζηλεύει μια κόρη που είναι ομορφότερη από αυτή. Πόσε περιπτώσει έχω δει, έτσι, αυτό έχω καταλάβει, ή από μια προώρη ερωτική σχέση, μια ερωτική σχέση που ξεκίνησε, ξέρω εγώ, στα 15, στα 16, στα 17, με κάποιον άνθρωπο που σα χάλασε την αθωότητα και σα έχει πληγώσει. Ε, στην κάθε, η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, φυσικά. Απλώ παρατηρώ κάποια κενά στοιχεία και αυτό που λέω δεν είναι επιστημονική, παρατη, επιστημονική παρατήρηση, επιστημονικό αίβριμα, είναι παρατήρηση δική Και ε, σαν να και είστε όπως της ναρκωμανής που ψάχνετε excitement, ψάχνετε ε, ε, ψηλή αδρεναλίνη σχέσεις ή απόπειρε σχέσεων που να σας κρατάν σε γρήγορση και να έχετε να κυνηγάτε πολύ το πρόσωπο που οτίθετε θέλετε, ούτως ώστε έτσι να φτιάχνεστε εντό ψυχικά και εγκεφαλικά και να ξεχνάτε τα βασικά σας προβλήματα. Δεν τα βρει ο άνθρωπος με το μέσα του, δεν τα βρει με τον εαυτό του, δεν μπορεί να τα βρει με κανέναν άλλο. Δεν αναφέρεις φίλες και φίλους. Θεωρώ πολύ πιθανό να ζεις μια πολύ μοναχική ζωή. Να μην έχεις φίλες και φίλους, δεν γράφεις κάτι. Να είσαι εσύ ο εαυτός σου, το σπίτι σου, η δουλειά σου και ο τύπος που εκάτω το τεκυνηγάς. Υπόσχυντητα, μήπω δεν θε να έχει σχέση, μήπω είναι να συμμονιστεί. Δεν είναι κακό να θέλει μια γυναίκα να είναι μόνη τη. Βλέπω εδώ που λε. Απλώ κάποια βράδια μου λείπει μια αρσενική παρουσία. Εννοεί το σεξ. Δεν νομίζω. Παρόλο που μέχρι τώρα το μόνο που κατάφερε να έχει με αυτού του τύπου ήταν σεξ και αυτό αραιό και αραιά και που, δεν νομίζω να σε γεμίζει μόνο αυτό. Δεν ξέρω πέρα. Κάνοντας ψυχοθεραπεία θα τα βρεις αυτά τα πράγματα. Σαφώς εννοείται ότι αυτή η περίπτωση που έχει περιγράψει είναι. δεν κάνει. Δεν... και από την αρχή σου έδειξε ότι δεν θέλει κάτι περισσότερο από ένα πείδημα. Έγινε το πείδημα. Μετά του πείδικ προσ, προσπάθησε να του πηδήξει το μυαλό, στην ουσία πηδώντας το δικό σου. και έγινε το πειδήματο και ταλαιπωρήθηκες. Έπεσε και χαμηλά, έκανε και πράξει που είναι αντιφεμινιστικέ. δηλαδή δεν δικαιολογείται να μιλεί άσχημα στην την κοπελίτσα με την οποία είχε ντεραβέρει ή στην κοπέλα που άκουσες ότι πήγε μαζί του το καλοκαίρι. Γιατί δεν, δεν τα κάνουμε αυτά τα πράγματα. Σε παρακαλώ. Πρέπει να κάνει οπωσδήποτε ψυχοθεραπεία για να τα βρει με τον εαυτό σου, γιατί είσαι κρίμα να πα χαμένη. Και χαμένη δεν πάει μια γυναίκα όταν δεν έχει άντρα. Χαμένη πάει μια γυναίκα όταν δεν μπορεί να απολαύσει τη ζωή τη. Δεν μπορεί να ζήσει τη ζωή της πλήρω και ολοκληρωμένα. Το δεν μπορεί να ζήσει τη ζωή της το εδώ και τώρα. Σκέψου το χθες βραδινό βlog. Και χθεσινό βραδινή πήγε χαμένη, που είχε και άντρα και γκόμεν. Συγγνώμη που ίσω δεν σου έχω πει αυτά που ήθελε να ακούσει. Δεν ξέρω. Στέλνω πάρα πολύ αγάπη και παρακαλώ πολύ στα σχόλια να είμαστε σεβαστικοί με τη φίλη. Γιατί είμαι σίγουρη ότι και η ίδια ακούγοντα αυτά που τη είπα θα νιώσει ήδη αρκετά άσχημα. Δεν χρειάζεται να τη φορτώσουμε και με άλλες κατηγορίες, με αγάπη και συνέστηση στα σχόλια. Καλημέρα.